Ομιλοπόταμος στο Άγιον Όρος. Ιερόν κάθισμα Αγίου Ευσταθίου, μετόχιον της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Και είπεν ανήρ λόγιος, δυνατός όνεντες γραφές, να τον θυμάστε το Μιλοπόταμο, το μετόχι της Ανατολικής θάλασσας, πόνο της Λαύρας και πόθο του ουρανού. Από τότε που ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, εκτραπεζούντος ορμόμενος, θεμελίωσε τον Μιλοπόταμο και το μοναστήρι της Λαύρας, έχουν περάσει πάνω από 1000 χρόνια. Ο Αθανάσιος, το πρώτο μετόχι του μεγάλου μοναστηριού, ύψωσε πύργο αμυντικό, έχτισε κελιά για τους καλογύρους και εκκλησία στον μεγαλομάρτυρα Ευστάθιο. Ξεχέρσωσε, ξεβράχιασε και ξεχορτάριασε, φύτεψε αμπελώνα και ελαιώνα, λάδι και νάμα και ίνος θα ήταν στηρίγματα των μοναχών, φάρμακα για τον σωμάτων την κούραση. Και ο τόπος, ο Μιλοπόταμος. Βράχος και θάλασσα και δάσος, ορίστηκε ρητά. Χώρος πνευματικής αναστήλωσης, γιατρικό της ταλαιπωρημένης ψυχής. Είναι διδακτικών και ψυχοφελές να σου δείχνουν μία ρογμή ανάμεσα σε δύο τείχους και από τείχο σε τείχο διάστημα μιας πιθαμής και στο διάστημα να χωράνε 900 χρόνια ή και περισσότερα. Σήμερα στο Μιλοπόταμο η υπεραγία θαλασσινή, κυρά της αμπέλου και άμπελος του Κυρίου, αλλά και φοβερά προστασία, γαλινότατη και προφητική, μαρτυρεί την εκεταβωμένη ευλογία.
Ελάχιστη γωνιά του περιβολιού ο μιλοπόταμος. Αμυδρά μετουσίωσης. Όραμα περιπαθούς διανοίας επιφανίου και βάσανος επί ουσία Ιωακίνου.